Μίλαγα περίπου 5 λεπτά μόνη μου και δεν είχα πατήσει το play. Κουκλίτσα μου. Αυτά είναι. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ορίσατε στο κανάλι και σε ένα ακόμη βίντεο. Είμαι η Θάνια, ασχολούμαι πάρα πολύ με θέματα διακόσμησης, DIY, lifestyle θα το προσθέσω τώρα εγώ εδώ. Γενικά, αν σας αρέσει η θεματολογία αυτή, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε καμπανάκι κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο απευθείας. Σας περιμένω στα υπόλοιπα τα social, να πάτε να με βρείτε σίγουρα στο Instagram. Έχουμε πολλές εικόνες νησιώτικες γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε στη Σαντορίνη. Να με βρείτε στο Facebook, να με βρείτε στο Pinterest αλλά και στον τυπό. Σήμερα θα σας χρειαστώ στα σχόλια οπωσδήποτε, πέραν από τη γνώμη σας να μου πείτε πώς σας φάνηκε το τελικό αποτέλεσμα. Θα σας χρειαστώ σε κάτι το οποίο το έχω αφήσει ημιτελές και θέλω τη δική σου τη γνώμη να μου πεις. Δεν θα σας πω, θα το πούμε λίγο παρακάτω. Τα μποφόρια έξω είναι στο Θεό, εγώ δεν ξέρω πώς κατάφερα και έκανα όλη αυτή την αλλαγή που έκανα έξω στο μπαλκόνι, γιατί θα μου πεις πάρα πολύ ωραία η θέα στη θάλασσα, αλλά τι αέρα έχω φάει αυτές τις τρεις τελευταίες μέρες που είμαι έξω και ασχολούμαι με αυτό το πράγμα. Θα δώσω συγχαρητήρια μόνο στον εαυτό μου μόνη της, έτσι, γιατί μπορώ. Πάμε να δούμε μαζί την αλλαγή που έχω κάνει στο μπαλκόνι. Αρχικά η όλη αλλαγή στο μπαλκόνι ξεκίνησε από τον γωνιακό χτιστό καναπέ που έχει εδώ το σπίτι και ήθελα μαξιλάρια. Οι διαστάσεις του καναπέ του συγκεκριμένου δυστυχώς δεν μπορούσα να τις ταιριάξω με κάποια από τα μαξιλάρια τα οποία ήταν ήδη έτοιμα και ραμμένα. Συν το ότι ήθελα και κάτι διαφορετικό. Ξέρετε πώς πάει η δουλίτσα. Οπότε σκέφτηκα, μιας και έχω τη ραπτομηχανή και μπορώ να την διαχειριστώ αρκετά καλά, λέω θα κάνω μαξιλάρια. Τι task ξεκίνησα. Αυτό που χρειάστηκα αρχικά ήταν να αγοράσω αφρολέξ, βρήκα ένα τοπικό κατάστημα εδώ, είπα ακριβώς τις διαστάσεις που ήθελα και να γνωρίζετε γενικά ότι υπάρχουν και διάφορα είδη αφρολέξ. Υπάρχουν πολύ μαλακά, μαλακά, μέτρια, σκληρά και πάρα πολύ σκληρά. Αν θα μπείτε στη διαδικασία να δημιουργήσετε και εσείς δικά σας μαξιλάρια, ειδικά εξωτερικού χώρου αλλά και εσωτερικού, καλό θα είναι να κοιτάξετε, να πάτε σε ένα κατάστημα ούτως ώστε να μπορέσετε να δείτε τα είδη του Αφρολέξ. Αυτό που χρησιμοποίησα εγώ είναι το νούμερο 300, το οποίο έχει γενικά ένα σφιχτό κάθισμα, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι σε γενικές γραμμές. Αφού λοιπόν παρήγγειλα τις συγκεκριμένες διαστάσεις που ήθελα, μετά πήγα να δυσκολέψω παραπάνω τον εαυτό μου και σκέφτηκα πώς θα έρθω να δέσω αυτά τα δύο τα μαξιλάρια. Η μία τεχνική που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω είναι αυτή, θα σας αφήσω ένα σχεδιάκι εδώ πέρα να δείτε πώς θα μπορούσαν να έρθουν και να ταιριάξουν τα μαξιλάρια μεταξύ τους, αλλά εγώ ήθελα να χρησιμοποιήσω και την γωνία μου, να κάνω ας πούμε αυτές τις τύπου 45 μοίρες. Οπότε αφού πήρα τα αφρολέξ, τα έκοψα με ένα ψαλίδι, σημείωσα ακριβώς τα σημεία που ήθελα και έφερα τις γραμμές για να έρθουν να ταιριάξουν τα μαξιλάρια και να δημιουργηθεί πάλι μια ορθή γωνία συνολικά. Και από εκεί και πέρα έκανα παραγγελία και στο ύφασμά μου, το οποίο το έψαχνα αρκετό καιρό, ήθελα κάτι λίγο καλοκαιρινό, κάτι λίγο ιδιαίτερο. Ήθελα μοτίβο εν τέλει, αμφιταλαντεύτηκα λιγάκι αν θα το πάω στο πιο minimal ή στο πιο καλοκαιρινό, έτσι, πιο χρωματιστό. Με κέρδισε το χρωματιστό, προφανώς θα μου πεις, Οπότε αγόρασα το συγκεκριμένο το υφασματάκι. Επίσης επειδή αυτό ήταν αρκετά, επειδή το συγκεκριμένο το υφασμα είναι σαν υφαντό, θα σας έχω και κοντινό για να δείτε ακριβώς τι εννοώ, ήταν σχετικά ακριβό, ήταν διπλόφαρδο και περίπου νομίζω το μέτρο ήταν γύρω στα 20-22 ευρώ. Θα σας έχω όλες τις πληροφορίες ακριβώς από κάτω στο description box αν θέλετε να μπείτε να δείτε ακριβώς τι έχω πάρει κτλ. Και σκέφτηκα ότι δεν θα χρησιμοποιήσω σε όλο το μαξιλάρι πάνω κάτω το ύφασμα αυτό. Είπα να χρησιμοποιήσω στην πάνω μεριά το ύφασμα και ακριβώς από κάτω είχα ένα άλλο μπέζο καφετούλι, το οποίο μου είχε μείνει από προηγούμενο project και έβαλα αυτό στην κάτω μεριά. Έκανα παραγγελία και το ύφασμά μου, το οποίο το έψαχνα αρκετές μέρες. Ήθελα κάτι λίγο μπόχο, λίγο Μέξικαν, λίγο καλοκαιρινό, λίγο να μου αρέσει και κατέληξα στο συγκεκριμένο το ύφασμα. Θα σας πω και ένα κόλπο σε αυτό το σημείο, αν και εφόσον θέλετε να φτιάξετε κι εσείς μαξιλάρια. Ουσιαστικά βάζετε την καλή μεριά από μέσα, ανάποδα δηλαδή. Ράβετε το μαξιλάρι, το ύφασμα ανάποδα. Γενικά δεν θα μπω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες να μην σας κουράσω, αλλά το καλό το σχέδιο το αφήνετε από την μέσα μεριά και ράβετε από την ανάποδη, αν μπορεί να βοηθήσει κάπως αυτό, αν και εφόσον χρειαστεί να ασχοληθείτε με κάτι τέτοιο. Ευτυχώς βγήκαν πάρα πολύ καλά, έχω μείνει τρομερά ικανοποιημένη και επειδή μου έμεινε ύφασμα, πραγματικά μου έμεινε τόσο όσο ύφασμα που σκέφτηκα να φτιάξω μικρά μαξιλάρια μακρόστενα, καραμελίτσες για τη μέση, για το κάτω κομμάτι, γιατί φαίνονταν πάρα πολύ άδειος ο καναπές, οπότε έφτιαξα και αυτά τα μαξιλάρια. Είχαμε ένα παλιό τραπέζι IKEA, το οποίο αν το βρω, αν υπάρχει ακόμα, θα το αφήσω με link, να σας το δείξω και μια εικόνα έτσι να το δείτε, το οποίο το έχουμε αρκετά χρόνια. Και επειδή το είχαμε αφήσει και έξω, είχε πολυκαιριστεί. Αυτό που σκέφτηκα εγώ σαν μια εύκολη λύση, στο δικό μου το κεφάλι, ήταν να πάρω το τριβείο μου και να αρχίσω να το τρίψω πάρα πολύ ελαφρά. Όντως βγήκε η επιφανειακή μαυρίλα γκριζίλα. Και αφού έγινε αυτό, το καθάρισα από τις σκόνες και πέρασα ένα βερνικάκι, το οποίο είναι για τι ξύλο, είναι για ξύλο για εξωτερικούς χώρους. Πέρασα δύο χέρια από αυτό, άφησα το πρώτο χέρι να στεγνώσει και μετά εφάρμοσα το δεύτερο. Σε αυτό εδώ το σημείο και πάρα πολύ νωρίς θέλω τη γνώμη σας. Δεν έχω πειράξει καθόλου το καπάκι από αυτό το τραπέζι. Το έχω αφήσει όπως ήταν πριν και φαίνεται μάλιστα και η διαφορά. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνω? Να κάνω την ίδια ακριβώς τεχνική που έχω κάνει και γύρω-γύρω σε όλο το σώμα? Να το έμπλεκα λίγο και να το έκανα μαύρο? Ή μήπως να έκανα κάτι λίγο πιο σκούρο σε ξύλο και να μπλέξω αυτά τα δύο χρώματα ξύλου μαζί με τα περιφερειακά αυτού του τραπεζιού, τα οποία περιφερειακά θα τα δείτε τώρα σε πάρα πολύ λίγο. Πείτε μου τη γνώμη σας, θα σας περιμένω στα σχόλια από κάτω. Αφού λοιπόν τελείωσα και με το τραπεζάκι, ήρθε η ώρα των αγορών. Και προφανώς IKEA, ξεκάθαρα, έψαξα να βρω πάρα πολύ οικονομικά. Κοίταζα να βρω πολυθρόνες και κατέληξα τελικά σε αυτές τις δύο τις ξαπλώστερς από το IKEA. Η αλήθεια είναι πως δεν περίμενα το χρώμα του ξύλου να ήταν τόσο σκούρο, αλλά είπαμε ότι γενικά υπάρχει και ένα τρέντ να μπλέκουμε τις αποχρώσεις του ξύλου, οπότε είπα why not, θα το δοκιμάσω. Είναι πάρα πολύ άνετες ξαπλώστερες αυτές. πάρα πολύ εύκολος όπως βλέπετε, ανοίξανε πραγματικά σε ντε και πολύ το χάρηκα. Δεν χάρηκα καθόλου με την επόμενη αγορά που έκανα από IKEA. Αγόρασα αυτά τα δύο τα σκαμπό, τα οποία τα έχετε ξαναδεί σε προηγούμενο makeover που έχω κάνει στο σπίτι το πατρικό μου στο Ναύπλιο. Αν δεν έχετε δει εκείνο το makeover θα το αφήσουμε ένα link εδώ ή από εδώ ή από εδώ. Πατήστε και μπείτε εκεί να δείτε και αυτό το makeover. Είχα χρησιμοποιήσει λοιπόν αυτά τα σκαμπό εκεί. Τι βλέπω εδώ στο... στο καλό λέω κι εγώ. Jesus. Αγχώθηκα. Παναγία μου. Άμα έχεις χάσει μια μηχανή και ένα φακό... Τρόμαξα, νόμιζα ότι είχε εκδαρθεί ο φακός. Τι πήγα να πάθω στα καλά καθούμενα. Μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά τα δύο τα σκαμπό και γενικά τα έχω δει και σε ξενοδοχεία, τα έχω δει και σε κάτι σειρές στην τηλεόραση, οπότε είπα θα τα ξαναπάρω γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Είχα ξεχάσει ότι γενικά στη συναρμολόγησή τους, θα σας το πω από τώρα, είναι λίγο δύσκολα, να έχετε λίγη υπομονή. Έχει όλες τις οδηγίες μαζί το κουτί, πάντα, το IKEA, βήμα-βήμα. Αλλά γενικά είναι λίγο δύστροπα τα συγκεκριμένα τα σκαμπότα, συναρμολόγησα βέβαια με υπομονή. I watch you as you try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along, and I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop. Και εννοείται, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν θα σας έδειχνα μόνο καινούργια πράγματα τα οποία έχω αγοράσει. Βρήκα και ένα τραπεζάκι, το οποίο είναι αυτό ακριβώς το τραπεζάκι. Μ' άρεσε τρομερά μόλις το πέτυχα έξω, on the side of the road. Συμβαίνουν και αυτά. Και είπα θα το πάρω και θα δω τι μπορώ να κάνω μαζί του. Εκ πρώτης, αυτό το οποίο είδα ότι υπήρχε το πρόβλημα ήταν ότι δεν ήταν καθόλου σταθερό το τραπέζι. Τα πόδια δηλαδή θεώρησα εγώ ότι ίσως να ήταν και σπασμένα. Φτάνοντας στο σπίτι συνειδητοποίησα ότι απλά τα πόδια δεν ήταν καλά βιδωμένα στη βάση στο τραπέζι. Οπότε πήγα και πήρα καινούργιες βίδες, έβγαλα τις προηγούμενες, τις οποίες τις βλέπετε ήταν στα χάλια τους τα μαύρα. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Και μετά προχώρησα σε ένα ατέρμονο τρίψιμο με το τριβίο. Ήθελα να βγάλω όλη αυτή την τεχνοτροπία που είχαν κάνει οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες αυτού του τραπεζιού. Είχαν κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά. Πραγματικά ήταν το δικό τους το καλλιτέχνημα, μπορώ να πω. Είχαν δημιουργήσει πάνω στο τραπεζάκι και εγώ ήθελα να κάνω κάτι πιο απλό. Γενικά υπήρχαν πολλές τρώσεις από χρώμα βερμίκι και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο μπορεί να υπήρχε πάνω εκεί. Με αρκετή προσπάθεια βγήκε το μεγαλύτερο κομμάτι από το χρώμα, έτσι όπως ήθελα. Καθάρισα πάρα πολύ καλά τα πόδια. Μην έχουν καθόλου χρώμα. Η επιφάνεια τώρα του τραπεζιού ήταν λίγο ταλαιπωρημένη έως φθαρμένη, μπορώ να πω. Βγάζοντας το χρώμα, συνειδητοποιώ ότι υπήρχε και αυτό το σχέδιο κάτω στο ξύλο. Δεν το περίμενα καθόλου. Εντυπωσιάστηκα. Και τελειώνοντας όλο το τραπεζάκι, είδα ότι υπήρχαν και κάποια σημάδια, κάποια σημεία τα οποία ήταν αρκετά φθαρμένο. έκανα την ίδια τεχνική περίπου πάνω κάτω με αυτή που είχα κάνει στο makeover που σας ανέφερα προηγουμένως, και αυτή η τεχνική τι έχει? Χρησιμοποιείς ένα χρώμα το οποίο σου αρέσει και το αραιώνεις πάρα πολύ με νερό, με ένα πινέλο όποιο βρήκα εγώ στο σπίτι. Άρχισα να περνάω από πάνω την επιφάνεια του τραπεζιού και ταυτόχρονα αναδιαστήματα άρχισα να ταμπονάρω με ένα παλιό φανελάκι που μπορεί να έχετε, ένα παλιό ύφασμα, ό,τι έχετε εσείς στο σπίτι, ίσως και με κάποιο σφουγγάρι μπορείτε να κάνετε την ίδια δουλειά, για να παίρνω το περιττό χρώμα. Αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ ευχάριστη, είναι πάρα πολύ ψυχοθεραπευτική θα μπορούσα να πω, και την φτάνει ο καθένας σας μέχρι εκεί που θέλει το αποτέλεσμα, δηλαδή τι του αρέσει και το σταματάει. Εννοείται ότι μόλις τελειώσετε αυτή τη δουλειά, οπωσδήποτε χρειάζεται ένα βερνίκι προστατευτικό top coat, το οποίο θα το ρωτήσετε εκεί στο κατάστημα που θα πάτε για ξύλο τι θα χρησιμοποιήσετε. Επίσης να έχετε υπόψη σας ότι υπάρχουν και τα φινιρίσματα, όπως έχουμε πει. Μπορεί το φινίρισμα, δηλαδή το τελείωμα στο βερνίκι, να είναι ματ, μπορεί να είναι σατινέ, μπορεί να είναι και γυαλιστερό. Εγώ θα σας πρότεινα, ειδικά για έπιπλα τα οποία είναι σε εξωτερικό χώρο, πηγαίνετε το προς το σατινέ, γιατί θα μπορούν να καθαρίσουν και πολύ πιο εύκολα. Το ματ δεν θα το συνιστούσα, ειδικά για έξω. Ίσως και γυαλιστερό σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να λειτουργήσει. Πάντα να προσέχετε να ρωτάτε να μην σας κυτρινίζει αυτό το σφραγιστικό από πάνω, γιατί θα σας αλλάξει τελείως το χρώμα το οποίο έχετε σαν βάση από κάτω. Έχετε και αυτά υπόψη σας. Συναρμολόγησα και το τραπεζάκι με τις καινούργιες τις βίδες, όπου αρχικά σας δείχνω πήγα να τις χρησιμοποιήσω λάθος, αλλά τελικά βρήκα το σωστό τον τρόπο. Μαθαίνουμε όλοι μαζί εδώ σε αυτό το κανάλι, ταυτόχρονα. Όλοι μαζί, γιατί είναι ωραίο, είναι ενδιαφέρον. Ξέρετε ότι η χαρά μου, ή αν δεν ξέρετε, το καταλαβαίνετε τώρα, αν είμαστε σε πρώτη επαφή σε αυτό το βίντεο, καλώς ήρθατε να σας πω. Έχω μία μικρή αγάπη, την οποία την βλέπετε εδώ, με περικλεί αυτή η αγάπη, μου αρέσουν πάρα πολύ τα φυτά, και ειδικά για μπαλκόνι, για βεράντα, κήπο, τα αληθινά τα φυτάκια είναι τέλεια, είναι τα ιδανικά. Μη σας βλέπω να βάζετε πλαστικά έξω, πραγματικά δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν θεωρείτε ότι δεν έχετε τις γνώσεις για να μπορέσετε να κρατήσετε φυτό ζωντανό, σας νιώθω, πριν κάποια χρόνια και εγώ έτσι ήμουνα, άλλαξε βέβαια αυτό, μπορείτε να πάτε να ρωτήσετε να σας δώσουν εύκολα φυτά. Υπάρχουν και τα κακτάκια τέλος πάντων, τα οποία δεν θέλουν και καθόλου νερό, σου λέει, τίποτα, κάθονται εκεί μόνα τους και υπάρχουν. Υπάρχουν διαφόρων ειδών φυτά, οπότε πηγαίνετε να ρωτήσετε, να δείτε τι μπορεί να βολεύει εσάς. Οπότε σε αυτό το σημείο εγώ είχα αυτά που είδατε στην αρχή. Έχω έναν κάκτο μεξικάνικο, τον οποίο τον έχω αρκετά χρόνια. Ταυτόχρονα είχα πάρει και μία αλόη. Επίσης είχα βρει έξω και είχα κόψει εδώ στον δρόμο στο νησί μία φραγκοσικιά, κάποια φύλλα φραγκοσικές, γιατί έχουμε και πάρα πολλά, τα οποία απλά τα έκοψα και τα έβαλα στο χώμα. Θα δείτε τώρα τι ακριβώς έχει γίνει με αυτή τη φραγκοσικιά, γιατί έκανα κάποιες μεταφυτέψεις. Έβγαλα λοιπόν την φραγκοσικιά, η οποία είχε άπειρη ρίζα, δεν το περίμενα καθόλου, ειλικρινά δεν το περίμενα καθόλου, σας λέω. Την έκοψα και απλά την τοποθέτησα μέσα στο χώμα και όταν θυμόμουν να πότιζα, από τις βροχές το χειμώνα εδώ, δόξα τω Θεώ, καλά έχει πάει. Και έγινε αυτή η αλλαγή. Έβγαλα λοιπόν τη φραγκοσικιά από την συγκεκριμένη τη γλάστρα, γιατί κάτι με χάλαγε οπτικά. Δεν μου έκανε πλέον, ίσως να... Ήθελα λοιπόν, βγάζοντας την φραγκοσικιά από εκεί, να βάλω στίπες. Ήθελα να πάρω 4-5 στίπες, να τις μαζέψω μαζί στο κέντρο και να δημιουργηθεί αυτό που δημιουργούν όλες οι στίπες μαζί. Εν τέλει, εκεί που πήγα να ρωτήσω, είχαν κάτι πάρα πολύ μικρά φυτάκια, δηλαδή ήταν τώρα ό,τι είχαν σκάσει μύτη. Λέω, όχι, εγώ θέλω κάτι λίγο πιο εντυπωσιακό. Και βρήκα αυτό εδώ, το οποίο είναι χορτάρι, έτσι το λένε, γιατί και εγώ δεν ήξερα ακριβώς να ρωτήσω την κοπέλα. Της λέω, αυτό το χορτάρι το κόκκινο, αν το λένε έτσι, μου λέει, και εμείς έτσι το λέμε το συγκεκριμένο. Πήρα αυτό, οπότε έκανα μεταφύτευση σε αυτό. Και για την γλάστρα, την ψηλή, την κεραμική που είχα βάλει την αλόη επάνω, δεν μου τέριαζε καθόλου η αλόη με όλη αυτή τη γλάστρα την ψηλή. Σκέφτηκα λοιπόν να βρω κάτι το οποίο να έρχεται και να πέφτει, και βρήκα αυτό. αυτό το καταπληκτικό, το παχύφυτο. Βέβαια, με το που το κουνάς, τα μισά έτσι μπιλάκια του έρχονται και πέφτουν. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, βλέπετε κι εσείς, δηλαδή σχεδόν νομίζω δεν γύρισα εκείνο το σημείο που έβγαλα τη γλάστρα και το τοποθέτησα απλά από πάνω στην μεγάλη την γλάστρα. Σας δείχνω τώρα πόσο προσεκτικά προσπάθησα να προσθέσω το χώμα γύρω-γύρω, αλλά το αποτέλεσμα ειλικρινά θεωρώ για τέτοιου τύπου γλάστρα έτσι ψηλή να προτιμάτε κι εσείς φυτά που έρχονται και πέφτουν. Και επί τη ευκαιρία εννοείται περιποιήθηκα και όλα τα υπόλοιπα τα φυτάκια που είχα στην βεράντα, πρόσθεσα χώμα, τα πότισα κιόλας. Και αφού σας έχω πει μεμονωμένα τι αλλαγές έχω κάνει, πάμε να δούμε πώς έχει βγει το μπαλκόνι. Από το σημερινό το βίντεο, θέλω να μου γράψετε τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια, τις περιμένω με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Ελπίζω να μπορείτε να προσαρμόσετε πράγματα που σας έχω δείξει και στο δικό σας το μπαλκόνι, όσο μικρό ή μεγάλο μπορεί να είναι αυτό. Γενικά να ξέρετε ότι είναι όμορφο να χρησιμοποιείτε και παλιά πράγματα τα οποία ήδη έχετε, αναπροσαρμόζετε λιγάκι τα πράγματα αυτά και τα ξαναχρησιμοποιείτε. Αυτά λοιπόν από μένα, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό το βιντεάκι, να κάνετε εγγραφή, να μην το ξεχάσετε. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Φιλιά πολλά, γεια!